πάμε τώρα στο Γιώργο Φελίδη, γιατί έχουμε και άλλε χώρε που ανακοίνωσαν μέτρα. Και είναι ώρα να δούμε, Γιώργο, καλησπέρα, μια συνολική εικόνα, ένα χάρτη τη Ευρώπη, με τα χρώματα θα καταλάβουμε, με το εύρο των μέτρων αναχώρα. Διαφέρει. Έχουμε τελείω διαφορετική στρατηγική. Τελείω διαφορετική στρατηγική. Η Ολλανδοί είναι στην πρωτοπορία τη λήψη μέτρων. Στην Ολλανδία έχουμε ολικό lockdown, τουλάχιστον μέχρι τι 14 Ιανουαρίου, δηλαδή Χριστούγεννα πρωτοχρονιά και φώτα, ολικό lockdown. Άρα, το... η Ολλανδία είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που είναι στο πειγνή, κόκκινο τελείω. Είναι στο κόκκινο και έχει lockdown. Πάμε, Πάμε τώρα στι πορτοκαλί χώρε. Ε, τελευταία προ, ε, προσθήκη είναι το Βέλγιο. Πριν από λίγο ανακοίνωσαν ότι θα έχουν απαγόρευση συγκεντρώσεων σε κλειστού χώρου, συναυλίε, ε, νυχτερινά κέντρα κτλ. Αυτό περιλαμβάνει και τα σινεμά και τα θέατρα τα οποία πρέπει να κλείσουν. Αυτό είναι Αγων... καινούριο. Αγώνε χωρί την παρουσία κοινού. Ποδοσφαιρικού αγώνε χωρί την παρουσία κοινού. Θα δούμε το, την επόμενη. Πάμε στην κάρτα. Ψώνια τέλεια. με όριο μέχρι δύο άτομα. Δεν μπορεί δηλαδή όλη η οικογένεια να πάει για ψώνια. Με, με, με όριο μέχρι ναι. δύο άτομα. Και μπαρ και εστιατόρια, εκεί παραμένει η απαγόρευση μέχρι τι 23. Δηλαδή, μέχρι τι 23 η ε, το, το βράδυ μπορούν να λειτουργούν. Λοιπόν, στο χάρτο το Πάμε... μέτρο και η Πορτογαλία, παρά το γεγονό ότι έχει το υψηλότερο ποσοστό εμβολιασμού. Κι όμω, με 90% διπλά εμβολιασμένου. Κλείνουν νυχτερινά κέντρα και μπαρ μέχρι τις 9 Ιανουαρίου και τίθεται όριο 10 ατόμων στις υπαίθριες συναθρήσεις. Πάμε στη Δανία, εκεί είναι ένα από τα επίκεντρα της Όμικρον στην Ευρώπη, όπου έχουμε ότι κλείνουν θέατρα, μουσεία, κινηματογράφη και τα εστιατόρια και τα μπαρ κατεβάζουν ρολά στι 11 η ώρα το βράδυ. Εδώ είχαμε 13.000 κρούσματα σε μια μέρα, διπλάσια από προχθέ. Και οι επιστήμονε λένε, άκουγα τον Πρίτανη, τον Θάνο Δημόπουλο το πρωί στον Παύλο Τσίμα, ότι η αιτία είναι ότι έχει, η αιτία είναι ότι έχει πολύ χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού στην τρίτη δόση. Στην τρίτη δόση. δόση Ενώ είναι πολύ ψηλά στι δύο πρώτε, στην τρίτη είναι 25%. Ακριβώ. Πάμε στην ε, Φιλανδία, γειτονική Φιλανδία, μπαρ. Τέλο, την πόλωση αλκοόλ στα μπαρ στι 9 η ώρα το βράδυ και παραμονή των Χριστουγέννων θα κλείνουν στι 10 η ώρα το βράδυ. Το βλέπουμε και... σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε το μέτρο αυτό. Στη Τσεχία, κλειστά από τι 10 το βράδυ, μπαρ, εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα. Μέχρι χίλιοι εμβολιασμένοι θα μπορούν να μπουν θεατέ σε συναυλίε και αγώνε και μέχρι 100 επισκέπτε σε υπαίθρια συγκεντρώσει. Ε, Αυτό λοιπόν είναι ο χάρτη των ε, βασικών χωρών που έχουν πάρει δραστικά μέτρα δραστικά κατά τη Όμικρον. Αναμένουμε τι θα κάνει η Γερμανία, η Βρετανία, η Γαλλία, οι μεγάλε δηλαδή χώρε μια κυκλοφορούν όπω είπε στα σύνορα εξέλιξη ευχαριστούμε, Γιώργο Φελίδη.